Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροατές και καλή σεζόν. Επιστρέψατε, έτσι, επιστρέψατε σεζόν. Αθήνα, κύριε Υπουργέ. Ναι, εχθές μετά την συνέντευξη τύπου ήταν νομίζω ένα παραλογικό τριήμερο και πάντοτε είναι ωραίο και ενδιαφέρον να επισκέπτεστε στη Θεσσαλονίκη. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 45-9 μέτρα, Υπουργέ. Εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα της κυβέρνησης? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός νομίζω προδιέγραψε ουσιαστικά, αφού έκανε πρώτα έναν απολογισμό ουσιαστικά στη λογική της συνέπειας λόγων και έργων σε σχέση με όσα είχε ανακοινώσει πέρυσι τη ΔΕΘ, προκειμένου να δούμε πώς αυτά προχώρησαν. Έδωσε νομίζω το περίγραμμα μέχρι το 27 και βέβαια με μια ενδιάμεση στάση το 25, ανακοινώνοντας ένα πλήθος μέτρων που αφορούν και τα θέματα τα οποία απασχολούν περισσότερους πολίτες, δηλαδή την εκτίθεση των εισοδημάτων, το στεγαστικό, το δημογραφικό ζήτημα, το μίσος στους οποίους υστερούσαμε χρόνια, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Επομένως, ένα συνολικό πλαίσιο προκειμένου να φτάσουμε πιο δίκαια, πιο αποτελεσματικά και πιο γρήγορα στο στόχο που είναι βέβαια η σύγκληση με τις πιο προηγμένες κοινωνίες, αλλά βέβαια θα έλεγα και μια καλύτερη ζωή για όλους τους συμπολίτες μας. Θεωρείτε ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν? Γιατί αν και όλοι στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέτε ότι από τη δουλειά θα κρυθούμε, τόσο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών όπως και οι τρεις δημοσκοπήσεις που είχαμε πρόσφατα δείχνουν ότι η κοινωνία δεν βαθμολογεί αυτή τη στιγμή με άριστα την κυβέρνηση, ούτε με πολύ καλά. Εντάξει, πάντοτε μια κυβέρνηση, ειδικά όταν βρίσκεται, μπορεί να βρίσκεται στον πρώτο έτος της δεύτερης θητείας, αλλά ουσιαστικά βρίσκεται στο πέμπτο έτος. Και πάντοτε οι κυβερνήσεις, θα σας έλεγα, περνούν από διάφορες φάσεις, οι οποίες μπορεί να αποτυπώνονται και στις δημοσκοπήσεις. Όμως, νομίζω ο Πρωθυπουργός, αλλά και θα λέγαμε και η κυβέρνηση στο σύνολό της, είμαστε όλοι φανατικοί οπαδοί της άποψης ότι προφανώς μια δουλειά για να αποδώσει απαιτείται χρόνος. Αυτή θα αξιολογηθεί το 2027, αλλά οφείλουμε στο ενδιάμεσο μέχρι να φτάσουμε εκεί και μέχρι να αποδώσουν και μεταρρυθμίσεις που ανταποκρίνονται ουσιαστικά σε διαχρονικές παθογένειες, να υπάρχουν αποτελέσματα ορατά στον κάθε πολίτη, προκειμένου να υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση στην καθημερινότητα, αλλά και βέβαια και πολίτες να βλέπουν ότι όλοι οι κόποι και όλη η προσπάθεια που γίνονται αποδίδει. Επομένως, ναι, προφανώς αξιολογούμε και τις, πότε δεν υποτιμούμε ούτε απορρίπτουμε τις δημοσκοπήσεις και τα ποσοτικά και τα ποιοτικά του στοιχεία. Όμως, επειδή το αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή σας, ναι, όντως πιστεύουμε ότι η δουλειά είναι αυτή η οποία θα αποδώσει και γι' αυτό προσπαθούμε νυχτημερών προκειμένου για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μάλιστα, και η μάχη με την καθημερινότητα είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, κύριε Κοντογεώργη. Καθημερινότητα που σημαίνει και ακρίβεια. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε βέβαια και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Θα περιμένουμε να δούμε αυξήσεις. Το κομμάτι της ακρίβειας είναι αυτό το οποίο απασχολεί την κυβέρνηση. Και θέλω να ρωτήσω εάν θα, πέραν από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη το Σαββατοκύριακο, εάν υπάρχουν στις προθέσεις της κυβέρνησης και μέτρα έκτακτα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο όταν προκύψουν προβλήματα. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο που με ρωτάτε. Έκτακτα μέτρα είναι οι έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες και από τα κέρδη, τα ουρανοκατέβατα όπως χαρακτηρίζονται των δηληστηρίων και από άλλους τρόπους, θα δοθούν σε ευάλωτες ομάδες στο τέλος του έτους. Όμως νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός προσδιορίστηκε με σαφήνεια και τη στρατηγική, η οποία πια είναι, προσπαθούμε να ενισχύσουμε μόνιμα τα εισοδήματα, γιατί σταδιακά ο πληθωρισμός φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στις μεστροφήμων, αλλά ξεκινήσαμε βέβαια από ένα υψηλό, γιατί είχαμε μια αύξηση περίπου 25%. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω τι έχει γίνει και με τον κατώτατο το μέσο μισθό. Το βασικό είναι ο κόσμος, αυτή την οικονομική ανάπτυξη, γιατί νομίζω όλοι αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει κάπως καλά. Μας ενδιαφέρει να εισπράτεται εντός και εκτός εισαγωγικών περισσότερο από τον πολίτη. Και αυτό έχει να κάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό ανακοίνωσε και τη μείωση των ασφαλιστικών των εισφορών 1%. Γι' αυτό θα υπάρχουν και συγκεκριμένες αυξήσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και στο δημόσιο τομέα, γιατί εκεί πέρα χρειάζεται μια ενίσχυση. Επομένως, θεωρούμε ότι με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών και με τις μόνιμες παρεμβάσεις που υπάρχουν στο εισόδημα, θα απομειώσουμε και την ένταση του φαινομένου, αλλά και βέβαια θα βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να προγραμματίσουν κάπως καλύτερα τη ζωή τους. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης, κύριε Κοντογιώργη, γιατί με την παρουσία σας εδώ είχατε τη δυνατότητα να δείτε και από κοντά τα έργα τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε ολοκληρώνονται. Πρώτο, φυσικά, το μετρό της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πώς και πώς η Θεσσαλονίκη στην 30 του Νοέμβρη, προκειμένου να μπούμε μέσα στους σειρμούς. Ένα έργο το οποίο ταλαιπώρησε την Θεσσαλονίκη και οι πολίτες, η αλήθεια είναι, είναι αρκετά δύσπιστοι όταν ακούνε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για το μετρό.
Κοιτάξτε, λόγω της κυβερνητικής εμπλοκής, εντάξει, εγώ μπορεί να ερχόμουν ως επισκέπτης στην πόλη, να σας το πω έτσι, αλλά είναι διαφορετικό με μια διαφορετική ιδιότητα να συζητάς και περισσότερο και με τους πολίτες αλλά και με τους φορείς. Όντως υπήρχε μια δυσπιστία και θα σας έλεγα δικαιολογημένη. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή υπήρξε και υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη και οι Θεσσαλονικείς βλέπουν σταδιακά το αποτύπωμα αυτών των πολιτικών. Ένας πρώτος σταθμός θα είναι το μετρό, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης που θα εγκαινιαστεί την 20η Νοεμβρίου. Και μετρό και αρχαία ουσιαστικά απέκτησε η πόλη. Επομένως, είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση της αποκατάστασης, θα σας έλεγα, της εμπιστοσύνης. Αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα σημειακά έργα που προχωρούν στην περιοχή, όπως και το flyover, άλλες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν στο παραλιακό μέτωπο, είναι νομίζω γνωστά τα έργα και οι ακροατές μας τα γνωρίζουν. Όλα αυτά συνθέτουν μια διαφορετική εικόνα. Εχθές είχαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και για την ανάπλαση της ΔΕΘ, που είναι ένα το πόσιμο και εξαιρετικό. Και εκεί θέλαμε να πάμε, κύριε Κοντογιώργη, και σε τι σημείο βρισκόμαστε. Περιμένουμε να δούμε την νέα εικόνα όταν ξεκινήσουν βέβαια οι εργασίες της έκθεσης, παράλληλα με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου 110 στραμάτων. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που αφορά πραγματικά την πόλη και τους κατοίκους είναι ότι η Διεθνής Έκθεση διατηρείται εκεί πέρα πλέον σε ένα μητροπολιτικό πάρκο περίπου 110 στραμάτων. Έχουν εξασφαλιστεί, θα σας έλεγα, και οι δημόσιοι πόροι στην επένδυση. Προφανώς θα είναι ένα έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το στίχημα, νομίζω, είναι να προχωρήσουμε γρήγορα τις διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε, 7 Αυγούστου το Υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ και η Διεθνής Έκθεση, η διοίκηση, υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας και την ανάθεση ουσιαστικά στο ΤΑΙΠΕΔ της ορίμασης του έργου. Νομίζω μέσα στο μήνα, στο τέλος του μήνα, θα βγει και ο διαγωνισμός, ο διεθνής διαγωνισμός για τον διαχειριστή ουσιαστικά του έργου, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι μελέτες που αφορούν τη βιωσιμότητα, το κατασκευαστικό και το καθεξής, προκειμένου να έχουμε έναρξη εργασιών μέσα στο 26 και μια διαδικασία που φαίνεται ότι θα κρατήσει 4-5 χρόνια. Προφανώς είναι έργα πνοής που θα αποδώσουν χρόνο. Νομίζω όμως ότι επειδή έχει γίνει μια σωστή συστηματική προεργασία και η πόλη και η περιφέρεια, δηλαδή ο τόπος, ήταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση και τη διαβούλευση, όλοι θα περιφρουρήσουν, θα σας έλεγα, και εμείς βέβαια με τη σειρά μας και με πόρους αλλά και με διαδικασίες, όπως είπα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου, προκειμένου αυτό το σημαντικό έργο για την περιοχή να προχωρήσει στον χρόνο του. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, Υπουργέ, έχετε προχωρήσει σε αρκετές μεταρρυθμίσεις και γνωρίζουμε από αυτά που λέτε ότι προσπαθείτε να αλλάξουν οι διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση, να γίνουν καλύτερες και πιο γρήγορες. Αναρωτιόμαστε μήπως όλα αυτά δεν εφαρμόζονται, γι' αυτό ίσως η κοινωνία έχει τα παράπονα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το κτηματολόγιο, το οποίο ακούμε ότι πλέον όλα θα γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Υπάρχουν παράπονα ότι δημιουργούνται, ότι δεν έχουν καλυφθεί αρκετά κενά, παράπονα από ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Επίσης, το θέμα που είχαμε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, δηλαδή λειτουργούσε ένα Λούνα Πάρκ χωρίς άδεια. Και το αποτέλεσμα, βέβαια, το γνωρίζετε, ήταν το πιο τραγικό που θα μπορούσε να συμβεί. Τελικά, μήπως αυτή η προσπάθεια συγκρούεται με την πραγματικότητα ή πρέπει να γίνουν πιο έντονες προσπάθειες? Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία, κυρία Τζαμπάζη, που όντως υπάρχει μια σύγκρουση με την καθημερινότητα, γιατί έρχονται παθογένειες και καθυστερήσεις από το παρελθόν. Πόσα χρόνια συζητάμε το κτηματολόγιο? Συζητάμε δεκαετίες. Όμως το Δεκέμβριο του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί. Και όντως σε αρκετές περιοχές της χώρας ήδη έχει εξορθολογιστεί η διαδικασία και προχωράμε με πιο γρήγορους ρυθμούς. Το μόνο σίγουρο είναι, γιατί αποτελεί και δέσμευση, την οποία εμείς αναλάβαμε και θέλαμε να είναι δέσμευση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί θέλουμε εμείς να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει, είναι ότι το Δεκέμβριο 25 θα προχωρήσει. Για τα συνολικότερα θέματα της δημόσιας διοίκησης, και επειδή αναφέρατε αυτό το τραγικό γεγονός του Πευκοχώρη, νομίζω ότι έχει μια μεγάλη σημασία να υπάρχει μια υπευθυνότητα σε όλους μας όταν κάνουμε τη δουλειά μας. Και βέβαια μια ανάληψη ευθύνης κατά λόγο αρμοδιότητας. Αυτό σημαίνει και έλεγχες διαδικασίες, αλλά σημαίνει και ο καθένας που έχει την αρμοδιότητα να την ασκεί με σωστό τρόπο, προκειμένου να μην έχουμε τέτοια τραγικά γεγονότα. Οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς στην καθημερινότητά τους, είτε αυτό αφορά τα μέσα μεταφοράς, είτε αυτό αφορά τα γεγονότα τα οποία αναφέρατε και με το Λούνα Πάρκ. Επομένως, αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Η ψηφιοποίηση είναι ένας τρόπος, δεν είναι μοναδικός. Αξιοποιούμε την τεχνολογία προκειμένου να μην υπάρχει ταλαιπωρία στους πολίτες, να αναπτύσσουμε διαλειτουργικότητες, να γίνεται πιο εύκολη η ζωή τους, αλλά ταυτόχρονα και η επιλογή διοικήσεων με ένα νέο τρόπο, όπως ξέρετε και ισχύει εδώ πέρα
εδώ και περίπου 9 μήνες και προχωράμε σε αυτό και με άλλες διαδικασίες. Την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, είναι ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στο μήνα. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά υπάρχουν βήματα στη δημόσια διοίκηση, αλλά επαναλαμβάνω και πάλι με ταυτόχρονη ανάληψη της υπευθυνότητας που αρμόζει σε όλους μας, από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι και τον απλό υπάλληλο, να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ. Να έχετε κι εσείς μια καλή σεζόν. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.